Ευχαριστώ τον Δήμαρχο και τους άλλους Δήμαρχους της Περιφερειακής Ένωτας Μαγνησίας για την ενημέρωση την οποία μου έκαναν. Δεν χρειάζεται να επαναλάβω το μέγεθος της καταστροφής το οποίο καλούμαστε να διαχειριστούμε και εδώ πέρα στη Μαγνησία. Εδώ μάλιστα σημειώθηκε και το απόλυτο ρεκόρ βροχόπτωσης το οποίο θα καταγράφεται πια στα παγκόσμια ρεκόρ, όχι μόνο στα εθνικά, για να έχουμε μια αίσθηση του πόσο νερό έπεσε και τι πίεση αυτό έβαλε στις υποδομές, προφανώς και στις περιουσίες των ανθρώπων. Πρώτη προτεραιότητα αυτή τη στιγμή, κάτι το οποίο ήδη γίνεται, ο απεγκλωβισμός ανθρώπων οι οποίοι εξακολουθούν να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στο πύλιο και η τροφοδοσία τους, έτσι ώστε να έχουν πρόσβαση σε τρόφιμα και σε νερό. Πιστεύω ότι αυτή η αποστολή εκτελείται με αποτελεσματικότητα και δια της θαλάσσης και δια του αέρα, όπου αυτό είναι απαραίτητο, και βέβαια άμεση προτεραιότητα στις υποδομές του Βόλου η αποκατάσταση της υδροδότησης. Αλλά θα πρέπει όλοι να αντιληφθούν ότι έχει υποστεί μια πολύ μεγάλη καταστροφική ζημιά η βασική πηγή υδροδότησης της πόλης, που είναι οι πηγές οι οποίες βρίσκονται πάνω στο πύλιο. Παρά τα αυτά, από αύριο η κατάσταση αρχίζει να εξομαλύνεται. Έχουμε ήδη ζητήσει την τεχνική βοήθεια της ΕΙΔΑΠ, η οποία θυμίζω ότι ανήκει πια στο ελληνικό δημόσιο και όχι στο υπερταμείο, έτσι ώστε να έχουμε την πρόσβαση στην καλύτερη δυνατή τεχνογνωσία, το συντομότερο δυνατό, να μπορέσουμε να ξαναπάρουμε νερό από τις πηγές του πηλίου για να επανέλθει πλήρως η υδροδότηση στην πόλη. Λίγη υπομονή θα χρειαστεί, όπως είπε ο Δήμαρχος, αλλά εδώ πραγματικά καλούμαστε να διαχειριστούμε μια πλήρη καταστροφή του βασικού δικτύου ίδρυσης της πόλης. Από εκεί πέρα, τα ζητήματα της κρατικής αρρωγής έχουν ήδη αρχίσει και δρομολογούνται. Όπως είδατε, σήμερα ήδη τα στελέχη της πολιτικής προστασίας είναι στον δρόμο, κάνουν τις καταγραφές των ζημιών. Θέλω να διαβεβαιώσω και εδώ πέρα τους πολίτες της Μαγνησίας και του Βόλου ότι θα τρέξουμε πολύ γρήγορα στο μοντέλο του Ιαννού. Είναι ένα δοκιμασμένο μοντέλο, ώστε να μπορέσουν να πάρουν την πρώτη οικονομική στήριξη για τις οικοσκευές. Και βέβαια, συζητήσαμε και με τους δημάρχους του Πηλίου τις πιο δομικές, δραστικές παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο οδικό δίκτυο. Θα κινηθούμε σε 2 χρόνους, άμεση αποκατάσταση των ζημιών με πολύ γρήγορα έργα τα οποία θα δομοποιηθούν από την περιφέρεια, έτσι ώστε το οδικό δίκτυο να ανοίξει εντός των επόμενων εβδομάδων, και φυσικά μεσοπρόθεσμες παρεμβάσεις ώστε τα προσωρινά έργα να μετατραπούν σε μόνιμα και το οδικό δίκτυο να γίνει καλύτερο και πιο ανθεκτικό σε σχέση με αυτό το οποίο ήταν πριν. Με ενημέρωσαν εδώ πέρα οι δήμαρχοι ότι ένα έργο αγροτικής οδοποίησης, το οποίο έγινε με πόρους του προγράμματος Τρίτσης, άντεξε, σε αντίθεση με παλαιότερα έργα τα οποία δεν αντέξαν. Οπότε το σημαντικό δεν είναι μόνο να ξαναφτιάχνουμε τις υποδομές μας, αλλά να τις ξαναφτιάχνουμε πιο ανθεκτικές, ώστε να μπορούμε να ξεπερνάμε φαινόμενα. Ελπίζουμε να μην ξανάχουμε ποτέ ένα τέτοιο φαινόμενο σαν για αυτό το οποίο είδαμε, αλλά σίγουρα άλλες βροχές θα έχουμε και θα πρέπει οι υποδομές μας να είναι πιο ανθεκτικές. Το κράτος, θα το ξαναπώ και εδώ πέρα από το Βόλο, το κεντρικό κράτος είναι εδώ, δουλεύει σε πολύ καλή συνεργασία με την αυτοδιοίκηση και θέλω να το τονίσω αυτό. Η συνεργασία μας είναι μια συνεργασία ανεξαρτήτως χρωμάτων και κομματικών αναφορών με την περιφέρεια, με τους δημάρχους. Αυτό το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να στηρίξουμε τις κοινωνίες οι οποίες επλήγησαν. Το είπα και στη Λάρισα, θα το ξαναλέω και εδώ. Η ελληνική οικονομία σήμερα πατάει καλά στα πόδια της. Και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε εκείνες τις αντοχές, να στηρίξουμε τους συμπολίτες μας απέναντι σε αυτή την πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή, όμως ταυτόχρονα να διεκδικήσουμε και όλους τους πόρους που θεωρούμε ότι δικαιούμαστε από την Ευρώπη και να θέσουμε πια με πολύ επιτακτικό τρόπο και σε επίπεδο ευρωπαϊκής χρηματοδότησης τα άμεσα ζητήματα αντιμετώπισης των φυσικών καταστροφών. Δεν είναι μόνο ελληνικό το πρόβλημα. Είδατε καταστροφικές πλημμύρες αντίστοιχες στη Σλοβενία. Είχαμε και ένα πάρα πολύ δύσκολο καλοκαίρι σε επίπεδο πυρκαγιών. Θα έχουμε φυσικές καταστροφές, δυστυχώς, με μεγαλύτερη συχνότητα ως αποτέλεσμα της κλιματικής κρίσης. Και αυτό μας υποχρεώνει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να αναθεωρήσουμε τους προϋπολογισμούς μας και να στηρίζουμε περισσότερο τα κράτη-μέλη απέναντι σε αυτές τις φυσικές καταστροφές. Καλή δύναμη σε όλους μας. Και ένας επανασχεδιασμός στα έργα που υλοποιούνται, κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν γέφυρες που είναι καινούργιες, έγιναν τώρα και λειτουργήσαν σαν ανάχωμα για τα νερά των χυμάρων. Εδώ στο Βόλο σας λέω. Κοιτάξτε να δείτε. Καταρχάς, τα είδα. Καταρχάς, θέλω να πω το εξής. Καθ' όλη τη διάρκεια των τελευταίων ετών, και όχι μόνο, γίνονται έργα. Και πολλά από αυτά τα έργα είναι ανθεκτικά έργα και αποτρέπουν τα χειρότερα.
Δεν ξέρουμε ποτέ τι θα είχε γίνει και πόσο άσχημα θα ήταν τα πράγματα εάν δεν είχαν γίνει κάποια από τα έργα τα οποία έγιναν. Όμως, θα το ξαναπώ, όταν πέφτουν 800 τόνοι νερό το στρέμμα, το νερό αυτό που κάπου θα παροχετευθεί και δυστυχώς πολλές φορές τα φερτά υλικά είναι αυτά τα οποία κάνουν τις ζημιές. Και αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό το οποίο λέτε, αλλά ο σκοπός μας είναι πάντα ο σχεδιασμός να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτουμε το χειρότερο σενάριο.